Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο συνέδριο της Ρευμαζίν. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Πέρασαν 5 μέρες με πολύ, θεωρώ έτσι, πολύ ενημερωτικές συζητήσεις, με πολύ καλούς ομιλητές, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε επίσης θερμά και όλους εσάς που διαθέσατε αυτό το 2ωρο για να παρακολουθήσετε αυτό το συνέδριο, το οποίο ήταν διαφορετικό. Θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου θα μπορούμε να κάνουμε κανονικά πάλι το τρίτο μας συνέδριο και να σας έχουμε κοντά μας από κοντά αυτή τη φορά. Το θέμα της σημερινής συνεδρίας, όπως θα έχετε δει, είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με τις προκλήσεις στην εργασία των ρευματοπαθών. Έχουμε πολύ καλούς ομιλητές και σήμερα. Ο καθένας από την δική του πλευρά θα αναδείξει κάποια θέματα σε σχέση με την εργασία των ρευματοπαθών. Εγώ έτσι θα πω μερικά πράγματα γενικότερα σχετικά με την, σύμφωνα με μία μελέτη του Fit for Work Greece, μας λέει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι, παρά την κρίνια που έχουμε ακούσει, είναι εργαζόμενοι που εργάζονται περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, ενώ το επίπεδο ικανοποίησης που έχουν δηλώσει οι Έλληνες ασθενείς είναι πολύ χαμηλό. Μόνο το 40% των ασθενών είναι ικανοποιημένο από την εργασία τους. Αυτό μιλάμε τώρα γενικότερα για τους ασθενείς. Είναι σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι το 46% των εργαζομένων αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας έχουν αντιμετωπίσει μυοσκελετικούς πόνους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε ότι εμείς που έχουμε ήδη πρόβλημα στο μυοσκελετικό μας, πόσο μπορεί να επιβαρυνθεί αυτή η κατάσταση από την εργασία. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι όσο περισσότερο απέχουν οι εργαζόμενοι από την εργασία τους για λόγους υγείας, τόσο πιο δύσκολο επιστρέφουν σε αυτή. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους ανθρώπους και για τους ρευματοπαθείς ακόμα παραπάνω να εργάζονται. Και αυτό προσπαθούμε κι εμείς. Θεωρώ ότι σήμερα με τις νέες θεραπείες οι ασθενείς είναι πολύ πιο λειτουργικοί και η προσπάθεια όλων μας είναι οι ασθενείς να μπορούν να εργάζονται, να μπορούν να είναι αποδοτικοί στην εργασία τους, να μπορέσουν να ενημερώσουμε και το εργασιακό περιβάλλον, ώστε να γίνουν κάποιες προσαρμογές στο περιβάλλον για να διευκολυθούν ακόμα περισσότερο οι ασθενείς στην εργασία. Αυτά και άλλα πολύ ενδιαφέροντα θα ακούσουμε.